Καλησπέρα, Wrestling Judgment Podcast, τα νέα της ημέρας. Και πιστεύω ότι αυτό εδώ πέρα είναι το νέο, το οποίο είναι όχι μόνο της ημέρας αλλά όλης της εβδομάδας. Και πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό νέο για να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Το νέο έχει να κάνει με το New Japan και το AEW. Και πριν ξεκινήσω να πω το τι έγινε, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια ανακοίνωση η οποία είχε κάνει το New Japan πριν από λίγο καιρό, ότι σαν promotion θα μεταφέρει το promotion του και στην Αμερική. Και πού θέλω να καταλήξω με όλα αυτά? Πολλά άτομα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλά άτομα τα οποία είναι fan και του New Japan και του AEW, είπαν ότι μάλλον υπάρχει μια μυστική συνεργασία μεταξύ των δύο εταιριών, λόγω ατόμων τα οποία υπάρχουν μέσα και στα δύο promotion. Μην ξεχνάμε ότι ο John Moxley ήταν και κάποια στιγμή στο New Japan και ότι ο Kenny Omega, Young Bucks και τα λοιπά ήταν και αυτοί στο New Japan, και κάποια ονόματα από το New Japan έχουν πάει στο AEW. Όλο αυτό έτσι μύριζε μια μικρή όμορφη συνεργασία και μια μικρή ελπίδα για τους φαν του wrestling ότι μάλλον θα γίνει κάτι δυνατό. Επειδή το AEW και πόσο μάλλον ο Chris Jericho είναι επαγγελματίας, ίσως μέσα από αυτό το νέο και μέσα από αυτό το event το οποίο έγινε χτες, να έχουμε πάρει μια μικρή απάντηση. Το τι έγινε χτες στο Power Strangle ήταν ότι μετά από ένα tag team match του Okada με τον Hashi εναντίον του Ibushi με τον Tanahashi, εμφανίστηκε ο Painmaker και πολύ απλά είπε ότι θέλει να αντιμετωπίσει τον Takahashi στο Wrestle Kingdom 14. Όσοι δεν ξέρετε το Wrestle Kingdom ποιο είναι, είναι η WrestleMania του New Japan, με λίγα λόγια. Οπότε, μέσα από ένα έτσι περίεργο σκηνικό το οποίο είχε να κάνει με βίντεο που έδειχνε μία τον Tanahashi κτλ, έγινε αυτό το challenge και στις 4 ή 5 Ιανουαρίου του 2020 στο Wrestle Kingdom θα υπάρχει αυτό το match. 1η Ιανουαρίου το AEW βρίσκεται στο Jacksonville, από εκεί που όλα ξεκίνησαν. 4 με 5 Ιανουαρίου ο Chris Jericho, αν ακόμα είναι πρωταθλητής μετά το Full Gear που είναι σε μερικές μέρες, επανέλθει με τη ζώνη και την κρατήσει τη ζώνη, υπάρχει περίπτωση να δούμε το πρωταθλητή του AEW να μεταφέρει τη ζώνη στο New Japan. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει με την όλη κατάσταση. Πραγματικά για μένα είναι πολύ δυνατό το συγκεκριμένο νέο και πιστεύω ότι είναι ίσως το πιο δυνατό νέο της εβδομάδας. Αν ασχολείστε με wrestling θα καταλάβετε τι λέω. Αν αυτή η εταιρεία, το AEW, και η άλλη εταιρεία, το New Japan, κάνουν ανταλλαγή ταλέντων έστω, ή το ένα promotion που θα πάει στην Αμερική συνεργαστεί με το άλλο, θα έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή συνεργασία και πιστεύω ότι θα είναι πολύ δυνατό το όλο θέμα στο ανταγωνισμό. Με λίγα λόγια, αν γίνει αυτή η συνεργασία θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολο να χτυπηθούν και Ring of Honor και Impact Wrestling μέχρι και NXT και μέχρι και WWE. Ανυπομονώ να δω τι θα γίνει. Θα σας κρατήσω ενήμερους για ό,τι άλλο έχω νέο τέτοιο περί του New Japan, περί του Chris Jericho και περί όλης αυτής της κατάστασης για το Wrestling Kingdom. Θα τα πούμε σύντομα με καινούργιο βιντεάκι. Καλή συνέχεια, περιμένετε και άλλα νέα σε λιγάκι. Καλή συνέχεια.